σε αναμένα κάρβουνα οι πολίτες εν ώψη της αύξησης των 8,3 σέντ που θα επέλθει από την 1η Απριλίου στα καύσιμα λόγω της κατάργησης του μειωμένου φόρου κατανάλωσης από την κυβέρνηση. Μια μείωση που έρχεται σε περίοδο συνεχούς αυξητικής τάσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις λιανικές τιμές. Τις τελευταίες 5 εβδομάδες έχει αύξηση 8 σέντ στη βενζίνη και 6 σέντ στο πετρελαίο κίνησης, και αυτό το φαινόμενο συνέχεια δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. 3, 4, 5 ευρώ βάζουν πάρα πολύ κόσμος. Από την 1η Απριλίου η αύξηση στα καύσιμα είναι δεδομένη. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι θέτουν ένα σημαντικό για αυτούς πρακτικό ζήτημα που πρέπει να τύχει όπως θεωρούν διευκρίνησης. Την Δευτέρα που θα καταργηθεί η επιδότηση και θα ανέβουν οι τιμές, είναι αργία. Τα πρατήρια δεν δουλεύουν. Είχαμε μιλήσει με τον Τελωνίο, είχαν κάνει μια συνομιλία. Τους λέω, αφού εσείς έρχεστε και κάνετε έλεγχο στα πρατήρια την Δευτέρα, άρα είναι αργία. Θα την κάνετε την Δευτέρα? Όχι, μα είναι αργία την Δευτέρα. Αγχωμένοι δηλώνουν οι πολίτες εν ώψη του τερματισμού των μέτρων κατά της ακρίβειας. Περίπου 200 το μήνα. Η αύξηση που βάζουν κάθε λίγο μας τα καύσιμα, διότι εμείς οι συνταξιούχοι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τούτα των μισθών που παίρνουμε. Λυπούμε την νεολαία μας, πώς θα τα βγάλει πέρα? Ειλικρινά είμαστε απαραδεκτοί. Φυσικά και αγχώνει μας, διότι έχουμε και θέρμανση που χρησιμοποιούμε πετρέλαιο εκτός τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Καύσιμα ξοδεύω περίπου, μπορεί να σου πω, 400 ευρώ. Ο κόσμος πεινά. Έρχεσαι στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρεις τι να πάρεις. Αυτόν κακώς θα το δημιουργήσει η κυβέρνηση και θα μας αναγκάσουν να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για όλον τον κόσμο. Οι αυξήσεις στις λιανικές τιμές των καυσίμων σχεδόν αυτόματα θα συμπαρασύνουν και εκατοντάδες προϊόντα που είτε άμεσα είτε έμεσα συνδέονται με πετρελοειδή. Πιθανόν να έχουμε νέες αυξήσεις τιμών. Όταν τα καύσιμα αυξήνονται, σίγουρα περιορίζεται η καταναλωτική δύναμη των πολιτών. Ήδη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο σε 2-48 ώρα και οι καταναλωτές θα κληθούν για άλλη μια φορά να τα βάλουν με την ακρίβεια. Θα είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα ανακοινωθούν, τα οποία ωστόσο με βάση και τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις δεν θα αφορούν τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, αλλά κάποιες ειδικές κατηγορίες. Μένουμε στα το μέτρο, είναι μαζί μας εδώ.